Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ώρα 9 το πρωί. Είναι η στιγμή που ξεκινούν οι πρώτες δίκες κατοίκων της Ευκαρπίας που αντιτίθενται στο σχέδιο κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης που εμπεριέχει την καύση στερεών αποβλήτων και την παρασκευή δευτερογενούς καυσίμου για την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Πάνω από 5 φορές δικαστήκαμε, αθωωθήκαμε και τώρα ξαναδικαζόμαστε. Αφορά το σύνολο των σκουπιδιών. Δεύτερο, αυτά τα σκουπίδια σύμμικτα θα συμπιέζονται και τρίτον θα ετοιμάζονται για καύση. Ήδη ο Τιτάνας εδώ και ένα και πλέον χρόνο έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της προηγούμενης κυβέρνησης για να καίει και σκουπίδια. Το να καίνε αυτά τα σκουπίδια, τα φουράνια και όλα τα τοξικά τα οποία εκπέμπονται από εκεί και μετά θα είναι πάνω στην πόλη. Αφορά όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ και μια εβδομάδα εκρηκτικά υλικά ισοπεδώνουν λόφο 100 στρεμάτων για να συμπιεστούν σκουπίδια, κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ορθή διαχείριση απορριμμάτων με τοπικά σχέδια μικρής εμβέλειας σε κάθε δήμο. Ντρέπομαι που γεννήθηκα Έλληνας. Ντρέπομαι που υπηρέτησα 30 μήνες στο στρατό τον ελληνικό. Ντρέπομαι. Ναι, δεν πειράζει, αφήστε το. Λοιπόν, ντρέπομαι. Για ό,τι γίνεται σήμερα. Διότι μετά από τόσα δικαστήρια δεν μπορεί ένας εισαγγελέας. Η Θέμηνα δεν είχε, έπρεπε να έχει κλειστά μάτια, έπρεπε να τα έχει ανοιχτά. Πριν λίγες ημέρες, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε θετικά τη δημιουργία στην Νεοχορούδα, μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και παρασκευής δευτερογενούς καυσίμου από υπολείμματα ανακύκλωσης και φυτικά υπολείμματα για την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Καλούμε τη δίκη του Φόρζα καθώς και όλους τους υπεύθυνους φορείς να κάνουν πίσω αυτές τις δίκες, γιατί είναι άδικες προς τους κατοίκους, οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια τρέχουν στα δικαστήρια χωρίς να υπάρχει λόγος. Για τρομοκρατία μέσα από βιομηχανία διώξεων με εκδικητική διάθεση, προκειμένου να σιωπήσουν όσοι μάχονται για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, κάνει λόγο δικηγόρος των κατοίκων. Και ο Κοσμάς Ηρακλής και ο Γεωργιάδης και ο Γκούτογλου έχουν απαλλαγή για πράξεις παρόμοιες που υποτίθεται τέλασε στο προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή το Φεβρουάριο να έχεις κάνει παράνομη βία, να μην έχεις διαπράξει παράνομη βία και το Μάρτιο να έχεις διαπράξει παράνομη βία. Αυτό είναι αντιφατικό. Οι διώξεις ενάντια στους αγωνιστές είναι απαράδεκτες, πρέπει να σταματήσουν. Η πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτό το καθεστώς. Το δίκτυο κατοίκων έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με έτοιμα την ανάκληση της αδειοδότησης του Τιτάν. Ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβληθεί ο νέος εθνικός σχεδιασμός και καλεί τους Δήμους με προστάρι αυτόν του Παύλου Μελά που έχει καταθέσει τοπικό σχέδιο για δυναμικές κινητοποιήσεις.